Γεια σας, είμαι ο Βίκτορ και σήμερα θα σας μιλήσω για τις αλλαγές που έφερε η τεστοστερόνη στο σώμα μου, στις αρχές και στην ψυχολογία μου. Τους τρεις πρώτους μήνες ξεκίνησαν τα πρώτα σημάδια για την αλλαγή της φωνής. Τα πρώτα κοκοράκια. Μαζί και με τα πρώτα νεύρα. Πολλά νεύρα. Η τεστοστερόνη είναι ορμόνη, ανδρογόνα ορμόνη. Και μαζί με τις καλές αλλαγές, έρχονται και τα νεύρα. Αυτό το θέμα με τα νεύρα, γύρω στους 10 μήνες, σίγουρα κρατάει. Κάπου είδα ότι σου ανοίγει και η όρεξη. Εμένα δεν μου έτυχε αυτό καθόλου. Όπως λοιπόν στην εφηβεία που αρχίζει να εκρίνεται η ανδρογόνα ορμόνη στα αγοράκια, έτσι λοιπόν και όταν το παίρνεις μόνος σου. Ακριβώς τα ίδια συμπτώματα. Νεύρα, αντίδραση, δεν θέλω. Κάποιες μυρωδιές που μου άρεσαν πάρα πολύ, ούτε να θέλω να περάσουν καθόλου από δίπλα μου. Κάποια φαγητά επίσης που τρελαινόμουν να μην θέλω να τα αγγίξω. Δεν ξέρω αν εφηβός ήμουνα τόσο σπαστικός, αλλά τώρα ήμουνα πολύ σπαστικός πραγματικά. Τον πρώτο καιρό ήμουνα, νομίζω, 9 μήνες. Α, μαζί με αυτά και ακμή. Ακμή στο πρόσωπο. Ναι, ακμή στο πρόσωπο. Θα μιλήσω κάποια άλλη στιγμή για το τι έκανα για την ακμή. Για την ακμή. Αλλά ναι, δυστυχώς συμβαίνει και αυτό. Όπως βλέπουμε τους συμμαθητές μας στο γυμνάσιο, αρχές λυκείου που βγάζανε σπυράκια και λίγα μουσάκια. Έτσι. Έτσι ακριβώς συμβαίνει. Και όλα αυτά τα κάνουν οι ορμόνες. Η φωνή μου ακριβώς δεν ξέρω σε ποιο μήνα καταστάλαξε, όμως τώρα που πέρασαν 4 χρόνια είμαι σίγουρος ότι δεν θα πάρει άλλο. Αλλαγή στο πρόσωπο. Εδώ οι τρίχες που κάποτε ήταν στρογγυλές έχουν αρχίσει και βγαίνουν προς τα μέσα. Εμφανίστηκε το κροταφικό οστό. Το μέτωπό μου, που δεν μπορούσα καν να το σηκώσω, τώρα μπορώ και το σηκώνω έτσι. Λίγο η μύτη μου μεγάλωσε και το πρόσωπό μου έχει τετραγωνίσει. Και φυσικά τρίχες, μουσι. Ναι, τρίχες. Τα μαλλιά μου έχουν σκληρύνει λίγο και όλος περιεργός έχουν γίνει λίγο σπαστά εκεί που ήταν πράσα. Τα νύχια μου σίγουρα έχουν σκληρύνει πάρα πολύ και των χεριών και των ποδιών. Φυσικά τρίχες και σε όλο το σώμα, όπου φυτρώνουν τρίχες. Φεύγει ο ποπός, τα μπούτια, η κοιλιά, ό,τι και να κάνεις, δεν φεύγει. Η κοιλιά είναι αντρικό προνόμιο. Εκεί γύρω στους 10 μήνες ανακάλυψα ότι μεγάλωσε το πόδι μου ένα νούμερο. Από 41-42.
Ήταν ευκαιρία να αλλάξω τα παπούτσια μου. Γιατί εγώ τα χαλάω. Οπότε τώρα ευκαιρία. Και φυσικά μεγάλη αλλαγή, όχι βέβαια από την τεστοστερόνη, από το χειρουργείο, το στήθος. Μέσα στα αρνητικά είναι και η φαλάκρα. Καλά, το θέμα τρίχες είναι τελείως γονιδιακό. Βλέπουμε τον πατέρα μας, τους παππούδες μας, τι γίνεται ακριβώς και προσπαθούμε να καταλάβουμε. Και πόσο μουσι θα βγάλεις, και τι τρίχες θα βγάλεις στο σώμα, και αν θα κάνεις φαλάκρα ακόμα. Δεν έχει σχέση με τίποτα άλλο το θέμα τριχοφία. Είναι τελείως κληρονομικό. Το μυστήριο είναι ότι πριν τη μετάβαση τις συχαινόμουν τις τρίχες. Μέχρι και στα χέρια μου τις ξύριζα. Τώρα που έχω τετραπλάσιες, το ευχαριστιέμαι. Πάντως αυτό που έχω να πω είναι, όποιος το κάνει να το διασκεδάσει. Να προσπαθήσει να το απολαύσει. Γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ απολαυστικό ταξίδι. Για μένα πραγματικά ήταν πολύ απολαυστικό ταξίδι. Και συνεχίζει. Χρειάζεται σίγουρα υπομονή. Αυτές ήταν λοιπόν οι αλλαγές, οι εξωτερικές και οι εσωτερικές που μου συνέβησαν. Εγώ μετά από 4 χρόνια συνεχίζω να βλέπω αλλαγές στο σώμα μου. Το κυριότερο βέβαια είναι ότι αρχίζω να βλέπω αλλαγές στην ψυχή μου. Και αυτές οι αλλαγές πραγματικά με κάνουν πολύ χαρούμενο. Με κάνουν πολύ ευτυχισμένο. Και εύχομαι σε όλους να κυνηγήσουν το όνειρο για την ευτυχία τους.